Λοιπόν, σε αυτή τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ένας από τους πολλούς που εργάστηκαν, δούλεψαν και μελέτησαν εκεί ήταν ο Ήρωνας. Ο Ήρωνας έζησε τον πρώτο προ-Χριστού αιώνα. Έκανε πάρα πολλές ανακαλύψεις, έγραψε πάρα πολλά βιβλία κτλ. Αυτό όμως που θα μας απασχολήσει στο μάθημα σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι αυτός εδώ ο τύπος. Ο Ήρωνας ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε ότι αν έχουμε ένα τρίγωνο, τα μήκη των πλευρών του οποίου είναι, έχουν, πώς το λένε, μήκος A, B, C ή Α, Β, Γ, αν θέλετε, γιατί στην πραγματικότητα ο Ήρωνας χρησιμοποίησε ελληνικά και όχι λατινικά γράμματα, τότε η επιφάνεια του τριγώνου είναι τούτη εδώ, όπου S συμβολίζουμε την ημιπερίμετρό του. Αν δηλαδή A, B και C είναι τα μήκη των πλευρών του, εντάξει, τότε η ημιπερίμετρος, το μισό της περιμέτρου δηλαδή, είναι αυτή εδώ η ποσότητα και το εμβαδόν είναι τούτη εδώ, εντάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα σε μια άσκηση και εσείς αργότερα στο εργαστήριο επίσης να την επαναλάβετε. Θα πάρουμε δηλαδή ένα τρίγωνο και θα προσπαθήσουμε να βρούμε πώς είναι η επιφάνειά του. Λοιπόν, εντάξει και με αυτό. Σημειώστε λίγο τον τύπο ή πάρετε αν θέλετε από την ιστοσελίδα. Νομίζω ότι ένα απλό βιβλίο γεωμετρίας θα σας βοηθήσει επίσης να βρείτε και την απόδειξή του, αν δεν την ξέρετε ήδη. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αυτό που βλέπετε στον πίνακα είναι η πιο απλοποιημένη εκδοχή του τύπου του Ήρωνα για τον υπολογισμό του τριγώνου. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές άλλες διατυπώσεις, απλά χρησιμοποιούν δυνάμεις του A, B και C. Εντάξει? Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες διατυπώσεις. Δηλαδή, μπορείτε να βρείτε για παράδειγμα το εμβαδόν του τριγώνου, εάν ξέρετε τα τετράγωνα από το Πυθαγόριο θεώρημα, δηλαδή την επιφάνεια του τετραγώνου δηλαδή, που κολλάει πάνω σε κάθε πλευρά του τριγώνου. Μαζί με τον Ήρωνα και τον τύπο του, θα γνωρίσουμε και έναν άλλον πιο μοντέρνο κύριο, τον περίφημο Καρτέσιο, τον Ρενέ Ντεσκάρτς, ο οποίος έζησε βέβαια 17 αιώνες αργότερα, τον 17ο αιώνα, 18 αιώνες αργότερα, τον 17ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν πια η ανθρωπότητα έχει αρχίσει να ξανανακαλύπτει τον αρχαίο πολιτισμό και γνώση. Ο Καρτέσιος, ξέρετε, ήταν αυτό που λέμε μάστορας της αμφιβολίας και του σκεπτικισμού. Ήταν από αυτούς που πίστευε ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην ψυχή και στο νου, ή ανάμεσα στην ύλη και στο πνεύμα. Και μας έμεινε γνωστός για το περίφημο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Και για πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά ένα από τα πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε στο σημερινό μάθημα είναι τούτο εδώ. Αντί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε ένα τρίγωνο στο οποίο ξέρουμε τα μήκη των πλευρών, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τη γνώση που μας άφησε ο Καρτέσιος, έτσι ώστε να έχουμε σημεία πάνω στο επίπεδο, όπως είναι αυτό, αυτό και αυτό. Τα σημεία πάνω σε ένα σύστημα συντεταγμένων, σε ένα ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων, περιγράφονται, όπως ξέρετε, από δύο αριθμούς, την τετμημένη και την τεταγμένη, συγγνώμη, εντάξει. Αν ξέρουμε αυτούς τους δύο αριθμούς για καθένα από αυτά τα δύο σημεία, μπορούμε να βρούμε την απόσταση μεταξύ τους, άρα αν αυτό είναι τρίγωνο, το μήκος που έχει μία πλευρά ενός τριγώνου, χρησιμοποιώντας αυτόν εδώ τον τύπο. Συμφωνεί? Αφαιρώντας δηλαδή τις αποστάσεις της τετμημένης και της τεταγμένης, τα υψώνουμε στο τετράγωνο και υπολογίζοντας την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος. Προσέξτε λίγο, γιατί έχουμε μια σειρά από υπολογισμούς. Σας το ξαναλέω, θα ξεκινήσουμε από σημεία, ωραία. Θα βρούμε μήκη πλευρών, αυτά τα ντε δηλαδή στην ουσία, αυτό το ντε που λέει εδώ πέρα είναι τόσο, θα πρέπει να το κάνουμε για κάθε μία από τις πλευρές του τριγώνου, έτσι δεν είναι? Άρα αυτά τα ντε είναι στην ουσία ένα ντε για το εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε τρεις τέτοιους αποστάσεις που αντιστοιχούν σε μήκη πλευρών και μετά να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο του Ήρωνα. Να, θα είναι κάπως έτσι το πρόβλημά μας, κυρίες και κύριοι. Μας δίνονται αυτά τα τρία σημεία για τα οποία ο Ήρωνας ξεκινάει τον τύπο, να εφαρμόζει τον τύπο, τότε θα ξέρει πώς είναι το μήκος αυτής της πλευράς, αυτής και αυτής και των τριών, εντάξει. Εμείς θα πάμε ένα βήμα πίσω και θα πούμε ότι δεν ξέρουμε τα μήκη των πλευρών, ξέρουμε όμως τις συντεταγμένες τους. Άρα θα εφαρμόσουμε τον τύπο του Καρτέσιου, αν θέλετε, την απόσταση ανάμεσα σε σημεία πάνω σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, για να βρούμε τα μήκη και μετά θα πάμε στον τύπο του Ήρωνα για να βρούμε το εμβαδόν. Το εισαγωγή στο πρόβλημά μας δηλαδή έχει πόσους αριθμούς, πόσα νούμερα? 6. Εντάξει. Έχουμε δύο συντεταγμένες για κάθε ένα από τα τρία σημεία. Θα ξεκινήσουμε με λίγα λόγια από 6 νούμερα για να καταλήξουμε σε πόσα? Σε 3. Σε πόσα?
Μην μπερδεύετε, σε ένα. Το Εμβαδό θέλουμε. Ένα είναι το Εμβαδόν. Εντάξει. Ένα είναι το Εμβαδόν. Οποιοδήποτε συνδυασμό από τρία σημεία θα μα δώσουν πόσα Εμβαδά. Ένα. Μπορεί να μα δώσουν δύο. Με τίποτα. Εντάξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, κάπως έτσι θα προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Εντάξει. Λοιπόν, το ξαναλέμε κάπως όλο μαζί. Για να γυρίσουμε πάλι λίγο στη μυθολογία. Έχουμε τρία σημεία, με λίγα λόγια έξι αριθμούς που αντιστοιχούν σε συντεταγμένες. Τρία επί δύο, ωραία. Τρία χ, τρία ψ, τρεις τετμημένες, τρεις τεταγμένες. Αυτός εδώ ο τύπος σας δίνει την απόσταση ανάμεσα στα σημεία α και β. Ένας αντίστοιχος θα σας δώσει τι πράγμα. Ανάμεσα στο α και στο γ, ανάμεσα στο β και στο γ ή στα μπ και σ αν θέλετε. Άρα πρέπει να το κάνετε αυτό το πράγμα τρεις φορές. Αφού έχετε αυτά τα τρία, τις τρεις αποστάσεις, τα τρία μήκη πλευρών δηλαδή, τότε μπορείτε να βρείτε την ημιπερίμετρο με βάση αυτόν εδώ τον τύπο και μπορούμε να βρούμε και αυτό εδώ. Το πρόβλημά μας σήμερα έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνετε, με τρίγωνα που είναι ένα από τα πιο απλά σχήματα και που έξι αριθμοί μπορούν να καταλήξουν μόνο σε ένα εμβαδόν. Αν προσθέσετε όμως ένα τέταρτο σημείο και σας ρωτήσει κανείς πώς είναι η επιφάνεια ανάμεσα σε τέσσερα σημεία, τότε η απάντηση, κυρίες και κύριοι, είναι τι πράγμα. Δεν είναι μοναδική. Δηλαδή, προσέξτε λίγο τι σας λέω, εντάξει. Από τρία συγκεκριμένα, αν αλλάξει η θέση αυτό τον συγγνώμη λίγο, άλλο ήθελα να πω. Αυτά τα τρία σημεία, όπως και να τα κάνω, άμα τα αλλάξετε στη θέση τους, εντάξει, θα αλλάξει το εμβαδόν, αλλά θα πάρετε πάλι ένα εμβαδόν, εντάξει. Σε αυτά, αν έχουμε τέσσερα σημεία, θα πάρουμε ένα ή περισσότερα εμβαδά. Υπάρχει δηλαδή τρόπος να τοποθετήσουμε τέσσερα σημεία πάνω στο επίπεδο και να πάρουμε δύο διαφορετικά εμβαδά. Να το σκεφτούμε αυτό και να το πούμε στο τέλος του μαθήματος, στην άκρη του μυαλού μας. Λοιπόν, τη διαδικασία που έχουμε περιγράψει ως πρόβλημα την καταλαβαίνουμε εδώ. Ξεκινάμε από τρία σημεία που ξέρουμε το χ και το ψ, βρίσκουμε με αυτόν τον τρόπο την απόσταση, το κάνουμε τρεις φορές για κάθε μία από τις τρεις πλευρές, ωραία, και υπολογίζουμε την ημιπερίμετρο του τριγώνου, εντάξει, και στη συνέχεια το εμβαδόν του. Αυτό είναι ο στόχος μας, εντάξει. Αυτό είναι που θα μάθουμε σήμερα να κάνουμε τον υπολογιστή. Σας το ξαναλέω, το πρόβλημα έχει μαθηματικού τύπου λύση. Αν είστε γρήγοροι και καλοί στις πράξεις, δεν χρειάζεται να το κάνετε με κανέναν υπολογιστή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάποιος ήθελε κάτι να ρωτήσει, πες μου. Εντάξει. Κάποιος άλλος κάτι? Ο στόχος του προβλήματός μας είναι κατανοητός? Ωραία. Πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην πράξη να δούμε πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα στον υπολογιστή, μπορούμε να κλείσουμε λίγο την κουβέντα αυτή με την. Με τη διδό, αν το τετράγωνο ή το κύκλος ήταν, έχει τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Καμιά γνώμη. Κανείς από εσάς που εκφέρατε γνώμη μπορείτε να μου δώσετε ένα επιχείρημα ή να δώσετε στους συναδέλφους σας ένα επιχείρημα. Μπορεί το επιχείρημά σας να μην συνιστά απόδειξη, αλλά να είναι επιχείρημα. Πού στηρίζετε δηλαδή το πιστεύω σας. Άμα κάνουμε μια, πες το. Από το στερνό που θα έχουμε το ίδιο μήκος του σκηνιού, ναι. Και να το βάλουμε, το ίδιο που θα έχουμε. Πού το στηρίζεις αυτό, πες μου. Αυτό είναι μια πρόταση, αλλά έχει μια στήριξη. Μπορείς να φανταστείς μια μεζούρα. Ωραία. Φαντάσου λοιπόν ότι με τη μεζούρα έχεις κάνει ένα κύκλο. Αυτή την κορδέλα που λέμε μεζούρα, εντάξει. Και φαντάσου ότι η μεζούρα είναι μαζεμένη, τυλιγμένη. Έχουν την ίδια επιφάνεια αυτά τα δύο σχήματα. Πολύ ωραία. Ενώνω τις δύο άκρες, εντάξει, και την τραβάω έτσι. Και είναι διπλωμένη η μεζούρα. Ανοιγμένη. Πόση επιφάνεια έχει? Πολύ μικρότερη από τον κύκλο. Σε αυτό που λες δεν έχεις δίκιο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ανάλογα με το πώς θα τοποθετήσεις αυτό το σκηνί, τη μεζούρα, το δέρμα βοδιού κτλ., θα πάρεις μια διαφορετική επιφάνεια. Και αυτό εδώ θέλω να σου δείξω εδώ με το τρίγωνο, το οποίο βέβαια
έχουμε κάνει εδώ με γραμμές και όχι με δέρμα βοδιού κτλ. Είναι όμως μια επιφάνεια με μια περίμετρο, εντάξει. Για να δεις λίγο. Κάτι καθυστερεί εδώ παραλίγο, θα το δούμε λίγο και αυτό, εντάξει. Κάτι δεν θέλει να συνεργαστεί. Κανείς άλλος που έχει κάποιο επιχείρημα για τον κύκλο, το τετράγωνο ή για άλλο. Είναι κανείς καταρχήν, μένουμε στον κύκλο και στο τετράγωνο. Ναι. Με δεδομένη την περίμετρο. Πώς θα συγκρίνεις, ρε, εντάξει. Μπορεί να τα συγκρίνουμε αλλιώς, άμα δεν έχουμε δεδομένη τέτοια περίμετρο. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι. Μετά την αλλαγή σε αυτό το συγγνώμη, δεύτερο μέρος του μαθήματος, για κάντε λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε λίγο τι έχουμε εδώ. Έχουμε μετασχηματίσει το πρόβλημα που έχουμε περιγράψει στο προηγούμενο μισό του μαθήματος σε μία υπολογιστική λύση που δίνουμε σε ένα τέτοιο υπολογιστικό φύλλο σαν και αυτό που βλέπετε στον πίνακα. Η περιοχή από το Β7 έως το D10 περιγράφει την εισαγωγή των δεδομένων. Έχουμε κάνει δηλαδή ένα πίνακα όπου στις οριζόντιες γραμμές τοποθετούμε τη σήμανση των σημείων, αυτά τα ABC, και στα κάθε γραμμέ τις συντεταγμένες, στο Χ και στο Ψ. Τα δεδομένα εισόδου περιγράφονται μέσα σε αυτή τη γαλάζια περιοχή που βλέπετε. Εντάξει? Οι συντεταγμένες, δηλαδή με λίγα λόγια, για το σημείο Α είναι 3 και μείον 1, για το Β είναι 2 και 2 και για το Σ είναι μείον 1 και 2. Αυτό εδώ που γράφουμε στο τέλος, αυτή την εδώ τη γραμμή, και που αν θα παρατηρήσετε είναι ακριβώς το ίδιο με το σημείο Α, θα το εξοικείσουμε σε λίγη ώρα γιατί το κάνουμε. Στην ουσία δεν παίζει κάποιο ρόλο στους υπολογισμούς. Βοηθάει όμως το να κάνουμε το σχήμα να απεικονίζεται ως τρίγωνο και όχι ως μια διαδοχική σειρά από δύο ελευθίγραμμα τμήματα. Για τη γραφική παράσταση που βλέπετε στον πίνακα, να σας θυμίσω ότι αν είχαμε τρία σημεία και κάναμε ένα γράφημα, θα παίρνουμε πόσα ευθίγραμμα τμήματα. Από τρία σημεία παίρνουμε δύο ευθίγραμμα τμήματα, δεν παίρνουμε τρίγωνο, εντάξει. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό εδώ, το οποίο ονομάζουμε ψευδοσημείο, δέλτα αν θέλετε, που είναι ίδιο με το α, χρησιμοποιείται για να γίνει ένα τρίτο ευθύγραμμο τμήμα, με λίγα λόγια να κλείσει το τρίγωνο και να φαίνεται σαν τρίγωνο. Στον υπολογισμό όμως του βαδού δεν παίζει κάποιο ρόλο και δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς, εντάξει. Το σχήμα που σας δίνω εγώ εδώ πέρα είναι παντελώς προαιρετικό. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βρούμε το ευαδόν, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι εδώ λοιπόν είμαστε εντάξει στο πώς εισάγουμε τα δεδομένα. Έχουμε 6 αριθμούς, πρέπει να τα βάλουμε κάπου. Για να μπορέσουμε να διαβάζουμε εύκολα αυτούς τους 6 αριθμούς, το τι αντιστοιχεί και πού αντιστοιχεί το καθένα, χρησιμοποιούμε μια μορφή πίνακα. Δεν τα βάζουμε να δει σκόρπια δεξιά και αριστερά το καθένα, εντάξει. Τώρα, μπορείτε να αναστρέψετε αυτόν τον πίνακα, δηλαδή να βάλετε τα ABC να είναι ονόματα τι, των στυλών του πίνακα, και εντάξει, και τα Χ και τα Ψ να είναι οριζόντια. Δεν μας πειράζει αυτό δηλαδή. Αντί να έχετε δηλαδή ένα πίνακα 3x2, όπως είναι ο μπλε πίνακα που βλέπετε στην οθόνη σας, στον τοίχο, να είναι ένα πίνακα 2x3. Αυτό δεν πειράζει, ναι. Το τέταρτο. Στο ξαναλέω ότι δεν έχει κάποια χρησιμότητα για τον υπολογισμό. Είναι παντελώς άχρηστο και περιττό. Δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Η χρησιμότητά του είναι στο γράφημα, αν θα το κάνουμε, εντάξει. Για να κάνουμε ένα τέτοιο τρίγωνο όπως είναι εδώ, ακόμα και αν αλλάξετε, ξέρετε, αυτά εδώ. Παράδειγμα, βάλουμε αυτό εδώ 0. Θα αλλάξει το τρίγωνο, εντάξει. Λοιπόν, η χρησιμότητα δεν είναι στον υπολογισμό του τέταρτου σημείου, αλλά είναι στο να φαίνεται αυτό εδώ ως τρίγωνο και όχι ως σειρά από δύο ευθύγραμμα τμήματα. Αν έχετε τρία σημεία και κάνετε το γράφημα να είναι όπως είναι τούτο εδώ, ως σημεία που ενώνονται με γραμμές, με τρία σημεία μπορεί να φτιάξει δύο ευθύγραμμα τμήματα. Για να κάνεις τρία ευθύγραμμα τμήματα χρειάζεσαι πόσα σημεία. Τέσσερα. Αυτό το τέταρτο εδώ πέρα, το οποίο λέγεται ψευδοσημείο, είναι το ίδιο με το πρώτο. Και αν θα δείτε αυτό το τύπο εδώ πέρα, τι γράφει. Αυτό δεν είναι εισαγωγή δεδομένων, εντάξει. Βλέπετε που εδώ γράφει ίσον σε 8, που είναι τούτο εδώ. Το παίρνει από πάνω δηλαδή, εντάξει. Όπως και να βάλω, ό,τι και να βάλω στο α, θα αλλάξει και αυτό εδώ. Για παράδειγμα, κοιτάξτε, λίγο το κάνουμε αυτό 4. Έγινε και αυτό 4, σωστά. Ή αν αυτό εδώ αντίστοιχα το κάνουμε 0, θα γίνει και αυτό τι. 0, άθρο. Ωραία. Είναι ένα κόπι, ένα αντίγραφο του σημείου α, το σημείο δε. Πέφτουν πάνω στο σημείο. Εδώ με λίγα λόγια στο γράφημα που βλέπετε, βλέπουμε 4 σημεία, συγγνώμη, 3 σημεία, γιατί
Συγγνώμη, βλέπουμε 3 ευθύγραμμα τμήματα. Τη σημεία θα βλέπαμε έτσι κι αλλιώς 3, εντάξει. Στην πραγματικότητα βλέπουμε 4 σημεία, εντάξει. Γιατί το ένα πέφτει πάνω στο άλλο και ενώνονται και γίνονται 3 ευθύγραμμα τμήματα. Αυτό σας λέω προς το παρόν, παρακάμψτε το, εντάξει. Πώς είναι το σχήμα. Το σχήμα απλώς είναι ένα βοηθητικό οπτικό εργαλείο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το ευαδόν. Ωραία. Μέχρι εδώ το πώς βάζουμε τα δεδομένα, σας το ξαναλέω, είναι κατανοητό. Ότι χρειαζόμαστε ένα πίνακα, είτε 3x2 που έχω κάνει εγώ εδώ, είτε 2x3. Είναι καλό όμως να τα έχετε σε μορφή πίνακα και να μην έχετε τα δεδομένα σας σκόρπια στο φύλλο εργασίας. Εντάξει, για να έχουμε εύκολη οπτική επαφή με τα δεδομένα. Τώρα πάμε να υπολογίσουμε αυτήν εδώ την απόσταση. Πώς είναι το α και, από το α στο β. Για να κάνουμε λίγο πιο εύκολους υπολογισμούς, πάμε λίγο εδώ που ήμασταν. Μισό λεπτάκι. Ας το αφήσουμε έτσι. Ας το αφήσουμε έτσι. Αυτή εδώ η απόσταση, το 4,24 που έχουμε εδώ, είναι η απόσταση ανάμεσα στο α και στο β. Δεν έχει σημασία τώρα ποιο είναι το α και το β εδώ πάνω, αν και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβετε, εντάξει. Αν θα βάζετε εδώ πέρα α, β, γ στο σχήμα, πού είναι το α. Αυτό εδώ δεν είναι το α. Ε, πολύ ωραία. Και το β. Πάνω. Το πάνω. Άρα θέλουμε αυτήν εδώ την απόσταση, εντάξει. Πόσο είναι αυτό εδώ? Για να το βρούμε αυτή την απόσταση θα χρησιμοποιήσουμε τον ήρωνα ή τον καρτέσιο. Καρτέσιο βέβαια. Εντάξει. Ο τύπος που γράφουμε κυρίες και κύριοι, θα μεγαλώσουμε λίγο το πλάτος για να το βλέπετε καλύτερα, είναι τούτος εδώ. Ακόμα κι άλλο θέλει, ε. Okay. Είναι τούτος εδώ. Να σας θυμίσω ότι με το συμβολισμό SQRT στα υπολογιστικά φύλλα βρίσκουμε, όπως έχετε δει και στο προηγούμενο πρόβλημα με την επίλυση της εξίσωσης δευτέρου βαθμού, τι πράγμα. Την τετραγωνική ρίζα, εντάξει. Αν θα κάνουμε ένα παράδειγμα και θα ξαναδείξουμε τον τύπο, κοιτάξτε λίγο αυτό εδώ τι θα υπολογίσει. Πώς είναι το αποτέλεσμα. Είναι ένα, εντάξει, θα βρούμε την τετραγωνική ρίζα της μονάδας. Ενώ αυτό εδώ είναι τετραγωνική ρίζα του 2 και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη σύνταξη της συνάρτησης SQRT. Βγαίνει από το square root όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Είναι τύπος οπότε ξεκινάει με το ίσον. Είναι συνάρτηση οπότε ακολουθείται από ένα ζευγάρι παρενθέσεων και παίρνει ένα όρισμα. Αυτό το όρισμα θα πρέπει να είναι ένας θετικός πραγματικός αριθμός. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Για παράδειγμα, μπορεί αυτό εδώ να είναι μείον 2. Εσύ, μπορεί να, δεν αποκλείεται να είναι, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι τι. Ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτό σου λέει ότι η συνάρτηση αυτή δεν μπορεί να υπολογίσει τη ρίζα του μείον 2. Στην πραγματικότητα η ρίζα του μείον 2 υπάρχει στους φανταστικούς αριθμούς όπως γνωρίζετε. Εντάξει, απλά πραγματική ρίζα δεν υπάρχει. Απ' την άλλη μεριά μπορείτε να δώσετε εδώ μία αναφορά κελιού. Όπως καλή ώρα είναι το κελί C8. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να βάζετε μέσα ένα αριθμητικό όρισμα, μπορείτε να δώσετε μια αναφορά κελιού ή οτιδήποτε άλλο θέλετε και να γράψετε τι. Και να πάρετε αποτέλεσμα την τετραγωνική ρίζα της ποσότητας που υπάρχει στο κελί C8. Εδώ τυχαίνει να είναι το 3, οπότε η ρίζα είναι περίπου 1,73. Απ' την άλλη μεριά, όπως και κάθε άλλη συνάρτηση, εκτός από έναν αριθμό ή μια αναφορά κελιού, μπορείτε να γράψετε, να βάλετε μέσα ως ορισμό μια παράσταση. Για παράδειγμα, να γράψετε C8 συν 5. Και να πάρετε την τετραγωνική ρίζα του 3 συν 5 που κάνει 8. Βλέπετε σιγά σιγά πώς το πράγμα γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι το εξής, ότι μέσα στις παρενθέσεις θα πρέπει να υπάρχει είτε μία αριθμητική ποσότητα, ένας πραγματικός θετικός αριθμός ή κάτι άλλο που όταν εκτελεστούν οι πράξεις θα αποδώσει τι πράγμα. Έναν θετικό ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα, ο ίδιος τύπος εδώ, αν απλά έχει πλην, επειδή το C8 τυχαίνει να είναι 3 και μείον 5 μας κάνει πόσο, μείον 2, το αποτέλεσμα πάλι θα είναι τι. Εδώ, ένα μήνυμα σφάλματος. Δεν είναι λάθος ο τύπος, προσέξτε λίγο. Από την πλευρά του υπολογιστικού φύλου, είτε του Excel, είτε του Open Office κτλ. Από την πλευρά του υπολογιστικού τύπου, αυτός ο τύπος είναι σωστός. Δεν είναι λάθος σαν τύπος του Excel. Εντάξει, θα ήταν λάθος σαν τύπος του Excel, αν για παράδειγμα ξεχνάγαμε μία παρένθεση. Εντάξει. Ο κανόνας λέει ότι οι συναρτήσεις καλούνται με ορίσματα που περικλείονται μέσα σε παρενθέσεις. Ωραία. Αν δεν βάλουμε παρένθεση, αυτός ο τύπος είναι λάθος. Αυτός ο τύπος δεν είναι λάθος.
απλά αποδίδει μία αριθμητική τιμή, επειδή τυχαίνει το C8 να είναι τι, ποσότητα η οποία είναι μικρότερη από το 5 και είναι τέτοιος ο τύπος που μας κάνει την ποσότητα αρνητική. Αν αυτό το 3 εδώ γινόταν 13, βλέπετε ότι δεν παίρνουμε μήνυμα σφάλματος, εντάξει. Οπότε δεν είναι ο τύπος σαν τύπος του Excel ή του OpenCalc ή γενικά του υπολογιστικού φύλου, δεν είναι λάθος αυτός εδώ. Κατανοητό. Άσχετα το τι έχει το C8, με λίγα λόγια, η ισχύ του τύπου δεν πρέπει να εξαρτάται από το συγκεκριμένο αριθμό που έχει το C8. Μπορεί να έχει κάτι άλλο. Μπορεί τυχαίνει να είναι έτσι, τυχαίνει να είναι αλλιώς. Κατανοητό αυτό. Είναι λάθος όμως αν είτε για παράδειγμα κλείσετε παρενθέσεις, είτε για παράδειγμα δεν το γράψετε σωστά. Το γράψετε έτσι. Γράψτε SQ root για παράδειγμα. Εντάξει. Το γράψετε με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το μήνυμα που παίρνετε εδώ, το όνομα, το οποίο είναι διαφορετικό από πριν, αυτό εδώ σημαίνει ότι δεν έχετε πληκτρολογήσει σωστά το όνομα μιας συνάρτησης. Ότι αυτό το όνομα που έχεις βάλει εκεί, αυτό το SQ root, εγώ δεν ξέρω να το βρω. Αυτό σου λέει ο υπολογιστής. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να τα κάνουμε τώρα λίγο. Αν αυτό, ναι. Είναι κάτι που θέλεις να ρωτήσεις πάνω σε αυτό, στην τετραγωνική ρίζα? Όχι. Πες μου τώρα κάτι άλλο. Αυτός εδώ τώρα ο τύπος, ο οποίος υπολογίζει το μήκος μιας πλευράς, μπορείτε να φέρετε στο μυαλό σας αυτό που έχουμε πει την προηγούμενη ώρα. Ότι αυτό εδώ, με λίγα λόγια, αντιστοιχεί στον τύπο που έχουμε μάθει από τις καρτεσιανές συντεταγμένες. Τώρα πια αυτό το χ, χ, β κτλ. Αντιστοιχούν σε τι πράγμα? Σε κελιά. Και έτσι όπως είναι ο πίνακας, αυτό το C8 που γράφει εδώ είναι τι πράγμα? Το? Είναι το 3, είναι το... συγγνώμη λίγο. Το χ, το χ, β και όλο μαζί στο τετράγωνο. Και μετά τι? Ψ α μείον ψ β. Ναι, σωστά. Εντάξει, και όλο στο τετράγωνο. Αθροίζουμε αυτά τα δύο. Προσέξτε, βλέπετε αυτά τα παρενθέσεις εδώ και παρενθέσεις εδώ. Αυτές οι παρενθέσεις εδώ και εδώ λέγονται εσωτερικές, αυτή λέγεται εξωτερική. Μην αλλάξετε τη σειρά, εντάξει, γιατί θα γίνει σφάλμα. Για παράδειγμα, αυτός εδώ ο τύπος, αν ξεχάσετε μία παρένθεση, όπως είναι τούτη εδώ στη μέση, βλέπετε ότι ανοίγουν δύο, κλείνει μία, εντάξει. Είναι σφάλμα. Αυτός ο τύπος έχει σφάλμα σαν τύπος του Excel. Γιατί υπάρχει μία παρένθεση, δύο, τρεις που ανοίγουν και μία, δύο που κλείνουν. Λείπει μία παρένθεση που ανοίγει, εντάξει. Θα πάρετε ένα μήνυμα σφάλματος από εδώ. Και αυτός εδώ τώρα ο υπολογιστής θα προσπαθήσει να το διορθώσει, βάζοντας βέβαια παρενθέσεις εκεί όπου νομίζει. Εντάξει. Απ' την άλλη μεριά, προσέξτε λίγο τώρα κάτι άλλο. Εάν κλείσω αυτή την παρένθεση εδώ, έχω κάνει έναν τύπο ο οποίος συντακτικά τώρα πια είναι σωστός. Με λίγα λόγια, αυτό εδώ έχει μία, δύο, τρεις παρενθέσεις που ανοίγουν, μία, δύο, τρεις παρενθέσεις που τι κάνουν, που κλείνουν. Αν εδώ πατήσω το Enter, θα πάρω ένα αποτέλεσμα. Ο υπολογιστής δεν θα διαμαρτυρηθεί. Το σφάλμα δεν είναι πια στο συντακτικό, στο πώς γράψαμε στον τύπο, αλλά είναι πού? Στο τι έχουμε υπολογίσει. Και προσέξτε τι έχουμε υπολογίσει. Παίρνουμε το C8, εντάξει, το χ α με λίγα λόγια. Αφαιρούμε το χ β στο τετράγωνο και προσθέτουμε το τετράγωνο της διαφοράς των ψ. Και μετά βρίσκουμε την τετραγωνική ρίζα. Η διπλή παρένθεση που κλείνει εδώ μαζί με τη διπλή που ανοίγει εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι περιττή. Αλλά οι περιττές παρενθέσεις, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο μάθημα, ενώ δεν είναι σφάλμα συντακτικά, μπορείτε να τις βάζετε όσα θέλετε δηλαδή, εντάξει, μερικές φορές μας βοηθάνε να καταλάβουμε καλύτερα πώς είναι γραμμένος ένας τύπος. Μερικές φορές εδώ, όπως εδώ σε μεγάλους, τρέχα γύριβε που είναι το σφάλμα. Λοιπόν, και οι δύο τύποι αυτοί, είτε με χωρίς παρένθεση, είτε με εκεί που κλείνει με λάθος τρόπο, είναι σφάλμα, είναι λάθος. Εντάξει, γι' αυτό να είστε λίγο προσεκτικοί. Γυρνάμε πάλι στον υπολογισμό μας, εντάξει. Έτσι είναι σωστό? Όχι. Πρέπει να το διορθώσουμε και να κλείσουμε την παρένθεση εδώ. Τέλος, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το σύμβολο εδώ σημαίνει ύψωση σε δύναμη. Ότι αυτό εδώ θα υπολογίσει πρώτα τη διαφορά και το αποτέλεσμά της θα υψωθεί πού? Στο τετράγωνο.
Όπως καταλαβαίνετε, τέτοιοι τύποι, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι υψώνουμε στο τετράγωνο και αθροίζουμε και μετά υπολογίζουμε την τετραγωνική ρίζα, η ύψος του τετράγωνου κυρίως χρειάζεται για να έχουμε πάντοτε τι ποσότητες. Θετικές, εντάξει. Τέτοιους τύπους όπου παίρνουμε, παίρνουμε διαφορές ποσοτήτων, τετραγωνισμένες και υπολογίζουμε το άθροισμά τους, στα πλαίσια άλλων μαθημάτων επίσης, όπως είναι η στατιστική, η οικονομετρία κτλ., δόξα τω Θεώ, θα φάτε πάρα πολύ, εντάξει. Θα χορτάσετε να βρίσκετε τετραγωνισμένα αθροίσματα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα είναι μια απόσταση. Ωραία. Με τον ίδιο τρόπο δεν μπορούμε να βρούμε και τις υπόλοιπες. Απλά αλλάζουμε τώρα πια τα κελιά, εντάξει. Βλέπετε ότι εδώ, για παράδειγμα, είμαστε στο μήκος AC, εντάξει, και υπολογίζουμε το S8, αλλά όχι με το C9, αλλά με το C10, όπως και εδώ με το D10. Αυτού του τύπου η γραφή των δεδομένων σε πίνακα, να που βοηθάει, κυρίες και κύριοι. Ξέρουμε ότι εδώ, ότι με το μάτι, αν θέλετε να καταλάβουμε αν ο τύπος είναι σωστός ή όχι, ότι αν αυτό είναι 8, θα πρέπει και αυτό να είναι τι πράγμα. 8. Αν αυτό είναι 10, θα πρέπει και αυτό να είναι 10. Κατανοητό. Αν αυτό είναι C, θα πρέπει και αυτό να είναι C. Αν αυτό είναι D, θα πρέπει και αυτό να είναι D. Γιατί αν το κάνετε κάπως αλλιώς, αν εδώ δηλαδή δεν βάλετε τι πράγμα, το D, αλλά το ε, και πάλι ο τύπος δεν είναι συντακτικά σωστός, το αποτέλεσμα θα το πάρετε. Να, ορίστε. Εντάξει, δεν θα σας διαμαρτυρηθεί από πουθενά. Αυτό που θα έχει γίνει όμως, όπως συγγνώμη από πάνω, αυτό που θα έχει γίνει όμως, εντάξει, και είναι ένα λάθος ως προς τις οδηγίες που έχετε δώσει. Αυτό που στο προηγούμενο μάθημα είχαμε ονομάσει ως bug. Κοιτάξτε να δείτε λίγο τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Εάν θα κάνετε τις πράξεις με το χέρι και θα δείτε ότι το αποτέλεσμα συνεχίζει να είναι 4,12. Ξέρετε όμως γιατί. Κάναμε το D, ναι, το D10 και το Ε10, συγγνώμη, το C. Μπράβο. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό εδώ. Κοιτάξτε λίγο. Έχω κάνει αυτό εδώ. Αυτό δεν ήταν C10. Ε? Συγγνώμη, D10 και το έκανα Ε. Συγγνώμη, ναι. Ωραία. Το C10 πού είναι. Ορίστε. Το C10 πόσο έχει. Το D10. Μείον 2. Το Ε10. Τίποτα, κενό. Οπότε, σε αυτήν. Να, είναι εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα, έτσι κι αλλιώς. Προσέξτε λίγο. Πόσο κάνει D8 μείον D10 και όλο το τετράγωνο. D8. Όχι, προσέξτε λίγο. D8 πόσο έχει, ποια είναι η τιμή του. D8. Μείον 1. Μείον το D10 που είναι το σωστό. Και όλο το τετράγωνο. 1. Πάρτε τώρα το λάθος. D8 μείον D10 πόσο κάνει. Μείον 1 στο τετράγωνο. Που κάνει πάλι 1. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ότι και έτσι παίρνετε το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό όμως θα σας δώσει ένα σωστό τελικό αποτέλεσμα. Όπως λέμε, ακριβώς γιατί έτυχε. Με έναν διαφορετικό συνδυασμό των δεδομένων. Όπως για παράδειγμα αν αυτό εδώ γίνει 5. Βλέπετε τι γίνεται. Τα πράγματα τώρα αλλάζουν. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην συμβαίνει αυτό που είχαμε δει πριν, όπου έτυχε να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τα τετράγωνα δηλαδή, να ξέρετε ότι έχουν αυτό το μειονέκτημα, επειδή ακριβώς χάνεται η πληροφορία για το αν η αρχική ποσότητα είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός, μπορείτε να πάρετε πολλές φορές λανθασμένα αποτελέσματα. Τέτοιοι τύποι, κυρίες και κύριοι, όπως είναι τούτος εδώ, είναι αρκετά δύσκολο να ανιχνευθούν τα λάθη τους, γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί. Σας το ξαναλέω, ο οδηγός είναι να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σε πίνακες. Όπως είχαμε πει και πριν, αυτά εδώ πρέπει να είναι C, το ίδιο, αυτά εδώ πρέπει να είναι τι. Το ίδιο, δεν είναι. Αμέσως στο μάτι πέφτει ότι εδώ πέρα κάτι μυρίζει, κάτι υπάρχει λάθος, έτσι δεν είναι. Το ίδιο. Δηλαδή, τι περιεχόμενο έχει στον τύπο. Στους αριθμητικούς υπολογισμούς, το κενό κελί θα πάρει την τιμή 0. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο. Συγγνώμη να το διορθώσουμε λίγο για να μην μείνουμε άλλο σε αυτή την ιστορία. Και να γράψω λίγο εδώ αυτό που είχαμε κάνει πριν. Ε10. Να, το κελί Ε10 το βρήκε γιατί είναι εδώ. Το βλέπεις ότι έχει βάλει ένα τετραγωνάκι γύρω-γύρω. Δεν έχει κάποια τιμή το Ε10. Έχει. Το αποτέλεσμα όμως είναι πόσο. 0. Κοιτάξτε να δηλώ τώρα κάτι. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχαμε πάρει τι.
Ένα μήνυμα τι είναι, τι πράγματος. Σφάλματος. Ότι η τετραγωνική ρίζα του τίποτα δεν είναι το μηδέν. Έτσι δεν είναι. Αν για παράδειγμα εδώ είχε ένα, σωστά θα έχεις πάρει ένα. Αν είχε για παράδειγμα το 16, σωστά θα έχεις πάρει το 4 και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ εσείς περιμένετε να υπολογίσετε κάτι, εντάξει, στην πραγματικότητα αυτός υπολογίζει τι πράγμα. Κάτι άλλο. Αυτό, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, είναι πηγή πάρα πολλών και συχνών λαθών στους υπολογισμούς που γίνονται με τα υπολογιστικά.